είναι ένα ήθος από Αγίους και Λουκάζου. Τους μνημονεύει το συναξάριο της Εκκλησίας. Και μάλιστα μάρτυρες που έκλεισαν το αίμα τους από τους αγαρινούς, από τους Τούρκους. Εμείς εδώ συγκεντρωθήκαμε για να ημνήσουμε όλους εκείνους που εμαρτύρησαν στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είχαν, όπως λέγει και ο Άγιος Παΐσιος, αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πάνω από κάθε άλλη αγάπη. Φθαρτή και πρόσφερη. Για αυτήν την αγάπη που, όπως γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, είναι μυστήριο και μάλιστα μυστήριο, σημειώνουμε, του μέλλοντος αιώνος. Όσο μπορούμε να κατανοήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είναι αδύνατον, άλλο τόσο μπορούμε να κατανοήσουμε και την αγάπη που είναι ο Ιησού Χριστός. Η αγάπη προσφέρεται αντί αγάπης. Διαφορετικά δεν γίνεται. Ο Κύριος είπε, πολλά δίδεις, πολλά παίρνεις. Λίγα δίδεις, λίγα παίρνεις. Ζωή δίνεις, πρόσχερη, αιώνια παίρνεις. Ο Άγιος Φανούριος, για το βίο του οποίου οι λεπτομέρειες είναι άγνωστες, όλοι ξέρετε ότι έσκαβαν για να πτήσουν τείχους σειρό, ένα εξωτερικό τείχους. Κι όπως έσκαβαν, βρήκαν μία εικόνα που βέβαια την αποκρυπτογράφησε ο επίσκοπος Ιδρώδη τότε, είδε Άγιος Φανούριος, ο οποίος γράφει το συναξάριο, εν ολίγης επετέλεσε πολλά θαύματα. Ήταν μάρτης με πολυόδυνα βασανιστήρια, όχι απλώς ένα βασανιστήριο. Τώρα εμείς που μνημονεύουμε τον Άγιο, που η ζωή του είναι αμήνητη, γιατί και ο Άγιος, αν δεν είχε δωρεά από ψηλά, δεν θα γινόταν Άγιος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, η δωρεά, θα το προσέξουμε και με τα πράγματα, δίδεται για να γίνουμε Άγιοι της καταπρόθεσης πλητής ούση. Το ξηγώ. Σε όλους εκείνους δίνεται η δωρεά από ψηλά, που έχουν την πρόθεση, είναι προσκεκλημένοι και λένε, Κύριε, υμνώ το όνομά Σου, σε αγαπώ Κύριε. Έλα και μείνε μέσα. Περνάει από το λογισμό μου, πολλές φορές έχει περάσει, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος την περίοδο που ζούσε στην αγκαλιά του Χριστού, φώναξε κάποια στιγμή, Κύριε, αργά σε γνώρισα. Κύριε, αργά σε γνώρισα.
Πρόκειται για γνωριμία, για γνώση Θεού. Και το μυστήριο εκείνο που είπα προηγουμένως, το οποίο εγνώρισε μερικός, γιατί λέγει ο Κύριος ότι τότε που θα κληθούμε, που δεν απέχει πολύ από εμάς, τότε θα δούμε το φως εκείνο. Τώρα θα φωνάζουμε, Κύριε μη μας αφήνεις όλη την ημέρα, για να γίνει από εδώ η ζωή μας παράδεισος. Αν δεν γίνει από εδώ, εκεί δεν έχει παράδεισο. Κόλαση φτιάχνεις εδώ, κόλα θα σε αφήσει εκεί. Παράδεισο φτιάχνεις εδώ, παράδεισο θα βρεις εκεί. Ο Κύριος στο Ευαγγέλιο είπε, θα δοκιμαστείτε, με άλλα λόγια το είπε, το λέω εγώ ερμηνευμένο, στη φωτιά σαν το χρυσό. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί λέμε, μα και εμείς μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Κάτι πολύ που φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι απλό. Διάβαζα χτες τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, μια ομιλία πάνω στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο που γιορτάζει μεθαύριο. Και λέει, κάνε τη χαρά που ζει ο άλλος δική σου χαρά. Βγάλε από μέσα εκείνο που σε σταυρώνει, διαβολικά βέβαια, και ονομάζεται φθόνος. Φθόνος, και νιώσε τη χαρά του αλουνού. Δική σου χαρά. Είναι μικρό πράγμα, νομίζετε? Εφόρου ζωής πάλι είναι αυτό. Γιατί έρχεται για μας, φυτεύει. Να, τον βλέπεις πρόδευσε. Να, τον είδες είναι όμορφος. Να, τον είδες έχει πολλά λεφτά. Να, τον είδες μπήκε, έχει κατασπέρα ψημίου. Και κάθε ένα να και ένα βέλος περνάει μέσα, εφόσον υπάρχει ο φθόνος. Δεν είναι μικρό πράγμα, λέει ο Άγιος προφήτης Δαβίδ. Κύριε, Κύριε, εγώ δια τους λόγους των χειλαίων σου, δια τους λόγους των χειλαίων σου, δηλαδή με αυτά που μου είπες Κύριε, εφύλαξα οδούς σκληράς. Φύλαξα, λέει, δρόμο, περπάτησα δρόμο σκληρό, επειδή μου το ζήτησες εσύ. Δεν είναι χαπάκι ο χριστιανισμός, λέει και ο Απόστολος και ο Άγιος Παΐσιος, του λες, δώσε μου Κύριε. Αν δεν είναι μπακάλι στο γράφει, έστω γράφει. Δεν είναι μπακάλι να πάρει τη σέσουλα. Σου πει, πάρε, τότε υπήρχε η οκά, πάρε μια οκά. Όχι. Θα κάνεις προσπάθεια, θα σκύψεις κάτω το κεφαλάκι σου, θα κάνεις την υπομονή σου και θα πεις, Κύριε, έλα τώρα βοήθησέ με. Έτσι φυλάς τις σκληρές οδούς που ζητάει ο Κύριος. Εγώ, Κύριε, δια τους λόγους των χειλαίων σου, εφύλαξα οδούς σκληράς. Ο Άγιος που γιορτάζει και όλοι οι Άγιοι, ένα σωρό, στη Μικρά Ασία, σαν σήμερα τους έφαγε το μαχαίρι του των Τούρκων, φύλαξαν οδούς σκληρές. Φύλαξαν θερμοπύλες, παρακαλώ. Αχ, πού θα πάνε αυτοί? Θα έρθει το χέρι του Κυρίου, δεν θα έρθει? Που κυβερνάνε και ξακάτευσαν την Ελλάδα, που έχουν σκοπό να την κάνουν ρημαδιό. Το χρήμα είναι μόνο. Το χέρι του Κυρίου είναι από ψηλά. Ζει Κύριος ο Θεός και αυτός θα βασιλεύσει, αμήν.